πολύ πραγματικά. Εκφράζουν τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια τόσο από τους επιχειρηματίες, παρότι είναι απόφαση βέβαια του συλλόγου, ότι είστε πολύ αυστηροί, ότι έρχεται λέει ο άλλος να περάσει καλά και φεύγει χωρίς πινακίδες. Το λέω γιατί σκέφτηκα ότι το καλοκαίρι okay, γινόταν χαμός, δεν έβρισκε κάποιος να παρκάρει, από αυτό παρακολουθόταν ακόμα περισσότερο κυκλοφορία κτλ. Αλλά σήμερα γιατί δεν υπάρχει τέτοια αυστηρότητα πια? Ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι σε χαριτολογώντας πάντα τα λέω. Εσείς καλά τα λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα λέει. Είναι σε λάθος άνθρωπο, διότι δεν είμαι ο διοικητής της που θα επιβάλλει την τάξη. Δεν σας βρίζουν, λέω τη λέξη που αρέσει ο κύριος Δήμαρχος να τη χρησιμοποιεί. Όχι, κακώς μας βρίζουν και κακώς βρίζουν και τον Δήμαρχο. Η αστυνομία είναι μια διοίκηση η οποία επιβάλλει την τάξη, έτσι, εκτελεί τους νόμους. Εμείς από την άλλη θεσμοθετούμε και όπως και τώρα πιάστηκα τη λέξη που είπα θεσμοθετούμε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε στα προηγούμενα συμβούλια, φέραμε μια κανονιστική απόφαση που πέσαμε πάνω, εγώ προσωπικά τουλάχιστον την υποστήριξα και ο Δήμαρχος την υποστήριξε και η πλειοψηφία την υποστήριξε. Πέσαμε πάνω, ακούσαμε πού πέσαμε πάνω, ακούσαμε όλους τους επαγγελματίες, διότι πραγματικά και εμείς αυτή την πόλη ζούμε και καθημερινά τα βιώνουμε, έτσι. Και εμένα μου έχουν πάρει πινακίδες προσωπικά, αλλά αυτό... Α, παρανομείτε και εσείς. Ναι, παρανομούμε, παρκάρουμε στο ανατολικό μέτωπο της Βενιζέλου, εν αυτή την περίπτωση, ναι, μου έχουν πάρει πινακίδες, όμως οφείλουμε βλέποντας μια πινακίδα που λέει απαγορεύεται στάση και στάθμιση, οφείλουμε να τηρήσουμε τον νόμο. Εν πάση περιπτώσει, το χειμώνα το βλέπω και εγώ ότι εντάξει, δεν χρειάζεται και τόση αυστηρότητα, αλλά το αν πάρουν πινακίδες ή όχι βέβαια ανήκει στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ πιστεύω ότι το αστυνομικό τμήμα όσο το δυνατόν κάνει καλά τη δουλειά του, όσο μπορεί να κάνει, την κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς, για να ολοκληρώσω λίγο την απάντησή μου, ακούσαμε τους καταστηματάρχες που μας έλεγαν ότι βαλόμεθα με αυτό το υπέρμετρο μέτρο το να βγάζουν πινακίδες. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι δουλειά δική μας αυτή, ούτε και μπορούμε να ανακατευτούμε στη δουλειά της αστυνομίας, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Συζητήσαμε με την υπηρεσία και με τον Δήμαρχο τι λύσεις μπορούμε να βρούμε και βρήκαμε μία μικρή λύση, να δώσουμε μία μικρή πνοή τα πρώτα Σαββατοκύριακα, δηλαδή από Παρασκευή 10 η ώρα έως 7 η ώρα το πρωί, έναρξη του μέτρου αυτού από 15 του Σεπτέμβρη, από 15 του Ιούνιου έως 15 του Σεπτέμβρη, να μπορούν οι επισκέπτες μας και να παρκάρουν και να σταθμεύουν στο ανατολικό μέτωπο από την Μεγάλο Αλεξάνδρου έως την πλατεία της 25 Μαρτίου. Το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι, για τους θερινούς μήνες ακριβώς. Δεν θα μπορούσε φυσικά να συμβεί από την 25 Μαρτίου στους καταράκτες, διότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και όλος ναι, ο κόσμος. Θυμόμαστε που είχαμε και κάτι κολονά. Στενεύει ο δρόμος και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ τη μόνη μικρή επισήμανση που έχω να κάνω είναι το ότι αυτό το μέτρο το φέραμε μαζί με όλη την κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία, αν θυμόστε καλά, είχαμε προτείνει του ΚΤΕΛ, είχε ψηφιστεί και αυτή βέβαια έχει οδηγηθεί στην ανώτερη μας αρχή προς επιβεβαίωση, προς έγκριση, στην κυρία Μασούρη. Θα φύγει, θα πάει στο Τεχνικό Συμβούλιο της Τρίπολης να περάσει και θα έχουμε την τελική υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης και εκεί, από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα κοινοποιηθεί η απόφαση στο ΑΛΦΑΤΑΦ και μετά από αυτή τη στιγμή θα είναι ένας νόμος του Δήμου μας να μπορεί και το αστυνομικό τμήμα να κάνει πράξη αυτή της απόφασης. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πινακίδα αυτή, όπως τη βλέπει ο καθένας, είναι σε ίσχυ. Τελικά το απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση ισχύει και για τα δύο, και για τη στάση απαγορεύεται, έτσι. Ακριβώς. Γιατί θυμάμαι υπήρχε ένα μικρό ενδεχόμενο η στάση να επιτρέπεται. Όχι, όχι, ακριβώς. Αυτό οπότε λέει, απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση. Ό,τι γράφει ισχύει. Αυτό λέει η πινακίδα και αυτό αποτυπώνεται και στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη την οποία έχει ο Δήμος.